Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάει ο μουσικός σπαλμός από το Star FM με τα 2,9. Μαζί σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 όπως κάθε βράδυ, ξέρεις. 929 και ενώ το κείμενό σου αποστολή 54002 και www.star929.gr. Απόψε μαζί μου έχω εδώ την Ίνα Λαζοπούλου και τον Βασίλη Λογοθέτη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Τι κάνετε, παιδιά? Εγώ προσπαθώ εδώ με το κρύο να δούμε τι θα γίνει. Είναι λίγο chilly, αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Χριστούγεννα. Σας έχουμε εδώ γιατί είσαστε και στην πόλη μας, τραγουδάτε στην πόλη μας. Ναι. Στο Πέραμα, ναι. Πέστε μας πού. Στο Πέραμα και θα είμαστε εδώ για τις γιορτές και πρωτοχρονιά. Είσαστε καιρό εδώ, στο Πέραμα. Όχι, δύο Σάββατα. Α, μόνο δύο Σάββατα. Ναι, ναι, ναι. Τότε με παραπληροφόρησε ο φίλος μας ο Μάνος. Ναι. Δεν φταίω. Λοιπόν, είναι Λαζοπούλου. Όλοι σε ξέρουμε. Είσαι πασίγνωστη, παλιά στο modeling και τώρα τραγουδίστρια. Τώρα. Ναι, από το 2000. Τώρα. Από το 2000. Τώρα. Κατάλαβες, θέλω να πω. Και ο Βασίλης. Εμένα γνωρίσατε αρχικά στο Greek Idol, αλλά την είχα την ψωδάρα από πολύ μικρός. Και τώρα είναι τα πρώτα μου βήματα. Και στην ουσία το καλοκαίρι δισκογραφούν κιόλας, οπότε όλα καλά. Είναι μια χαρά. Πολύ ωραία. Έχουμε και καινούργια τραγούδια από ό,τι μου είπατε πριν. Ναι. Θα ακούσουμε κιόλας σε λίγο. Πρώτα τη Σίνα, το Σέμον Κιού και μετά άλλο. Το οποίο είναι από τα τραγούδια που τα γράφει μόνο του, μουσική στίχου. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα καλλιτέχνη να γράφει τα δικά του τα τραγούδια. Έχουν πολύ μεγαλύτερη, είναι εμπειρίε του βασικά, και έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από το να του αναθέτει. Και μάλιστα είναι λίγο σκληρό καρύδι, δεν θέλει να παίρνει από άλλου ήθη προ το παρόν τουλάχιστον. Σε τι ύφο είναι τα τραγούδια που γράφεις? Γράφουν για προσωπικές ιστορίες, είναι προσωπικές μου ιστορίες. Okay. Και τις έγραφα όταν ήμουν. Ναι, όχι, okay, θα το πω και αυτό. Λοιπόν, τα έγραφα συνήθως όταν ήμουν ανεβριασμένο και θέλω να το βγάλω κάπου, α πούμε. Οπότε ξέσπαγα στη μουσική. Έτσι άρχισα να γράφω στίχους, γράφω από 12 χρονών. Έχουν ύφος, θα λες πιο πολύ μπαλάντα, αλλά επειδή στον καιρό που ζούμε, με άγγιξε και εμένα το λαϊκό, έκανα λαϊκό. Δεν ήξερα, ήμουν ροκάς. Ναι. Και μετά το γύρισα στο λαϊκό. Και μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα. Και εσύ, Ίνα, είσαι τώρα που δουλεύεις τη νύχτα, ξέρω εγώ, πιο στο λαϊκό? Ή κρατάς το ήχο σου? Ποτέ. Δεν προδίδω εγώ το έτοιξη μου. Εγώ είμαι ροκού και θα μείνω για πάντα. Βασικά, δουλεύω εδώ, συνεργάζομαι εδώ και αρκετό καιρό με τους Gunplay. Έχω μια ροκ μπάντα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο Γιάλινο. Είμαστε στην αρχιτεκτονική και είμαστε στο Γιάλινο τώρα κάθε Παρασκευή. Και όταν τύχει να πάω, ας πούμε, σε μαγαζί, σε μπουζούκι, ας πούμε, σε λεϊκό μαγαζί, θα κάνω επιλεκτικά κάποιες δουλειές. Περισσότερο είμαι στη μουσική σκηνή τα τελευταία 3 χρόνια. Και έχουμε το Σέιμον Γιου τώρα. Ναι, είναι ξένος στίχος. Θέλεις να το ακούσουμε τώρα? Εγώ όχι, εσείς αν θέλετε βάλτε. Εμείς θέλουμε βέβαια, πάμε. Πάμε να το ακούσουμε. You thought I was be yours. No matter what you do, but baby, I've got news for you. Shame on you. You have been lying, and I've been crying. I'm afraid to let you stay. No, I won't make the same mistake. I won't break up.
Ακούσαμε λοιπόν ένα Ριζοπούλου και Ίνα μου, ακούσαμε ένα τραγούδι από το οποίο λες και στα live σου. Εννοείται. Και από ό,τι έχω μάθει, κάνεις πάρα πολύ ωραία live στην Αθήνα. Και γενικά όμως. Να σε καλά. Θες να μας μιλήσεις λίγο τι βλέπουμε εκεί στα live. Για την πάντα μου εννοείς. Ναι, με την πάντα μου. Κοίταξε, είμαστε σε ύφος rock πάντα. Εγώ λέω περισσότερο διασκευές, θα σου πω. Λέω τα πιο καινούργια κομμάτια. Mm-hmm. Ο άλλος, το βασίστας μου, ο Κυπριανός, ο οποίος είναι και τραγουδιστής, λέει ελληνικά, rock, παλιά και κάποια ξένα με μια κοπαλιά, ας πούμε, λένε και 80s. Εγώ λέω τα πιο καινούργια, δηλαδή λέω από Ριάννα, Lady Gaga, αλλά πιο rock, με λίγο πιο rock. Δεν ξέρω αν ξέρεις τον Bleaks. Ακούστα. Με Steel Bleaks τα λέω όλα αυτά. Pink, οτιδήποτε παίζεται τώρα, το λέω με Steel Bleaks. Αυτό. Μ' αρέσει πιο πολύ. Με το κοινό που έρχεται και σε ακούει από κάτω, έχεις επικοινωνία. Το κοινό είναι περισσότερο rock κατάσταση, είναι νουλέ, είναι βέβαια επικοινωνία φυσικά, χωρίς επικοινωνία δεν γίνεται. Και πάει καλά γιατί με γεμίζει αυτό, με γεμίζει, μ' αρέσει αυτή η μουσική, μ' αρέσει να είμαι rock. Σου έχει λείψει κάτι από την παλιά σου καριέρα ως μοντέλο, τώρα που είσαι τραγουδίστρια? Όχι βέβαια, ποτέ και για κανένα λόγο. Ποτέ δεν. Κοίταξε, το μόντελ μου που μου προέκυψε δεν ήταν επιλογή μου ποτέ. Το κάνω 14 χρονών, έτυχε. Και επειδή έχω μάθει να είμαι στρατιωτάκι στη δουλειά μου, το έκανα καλά γιατί είναι απλό να το κάνεις καλά, για μένα τέλος πάντων. Δηλαδή ήμουν ok στα ραντεβού μου, ήμουν ok σαν επαγγελματίας, τελείωνα γρήγορα τις δουλειές μου, πήγαινα στα castings μου, κοιμόμουν νωρίς. Και ως μπαλαρίνα έπρεπε να κοιμάμαι νωρίς. Όλη μου η ζωή ήταν discipline, δηλαδή πειθαρχία. Ξέρεις, από μικρή να κοιμάμαι νωρίς, να σηκώνουμε νωρίς και να τρέχω. Mm-hmm. So, στην Αμερική ήταν πολύ εύκολο για μένα και το modeling και οι σπουδές μου. Και όχι, δεν μου λείπει το modeling, γιατί στο modeling δεν μπορούσα να εκφραστώ. Είσαι κρεμάστρα και σε κάνουν ό,τι θέλουν. Και μάλιστα τσαντιζόμουν κιόλας όταν καθόμουν 10 ώρες να με βάψουν, να με ετοιμάσουν και εγώ δεν είχα γνώμη για τίποτα. Κατάλαβα. Και διαβάζουμε ότι ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σου είναι το Zumba. Oh yeah! Το διαβάζεις αυτό που. Πάντα ναι, ξέρεις. Είναι ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου από πέρσι. Πήρα το δίπλωμα πέρσι και ξεκίνησα να δουλεύω. Γιατί, θα σου πω γιατί. Ήταν προσωπικό need αυτό από μέσα μου. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι παλιά εγώ στα μπουζούκια έκανα shows. Σε θυμάμαι το χιλόφωνο. Ο λόγος που πήγα στα μπουζούκια, ο λόγος ήταν ο Κουρκούλης βασικά, δεν το είχα σκεφτεί καν να πάω μπουζούκια εγώ. Ήταν το show ο λόγος που πήγα μπουζούκια. Εγώ ελληνικά δεν ήξερα ούτε να τραγουδάω, ούτε ναι. Είχα ακούσματα τέτοια, ούτε ποτέ. Όταν κοπήκαν αυτά λόγω της κρίσης, να πληρώνουν χορευτές, κοστούμια, χορογράφους και όλα αυτά, είχα ήδη μπει στο κλίμα από το 2000 πια και ήμουνα και τραγουδίστρια, δηλαδή σιγά έλεγα και τα ελληνικά, όπως και τώρα. Ναι. Και μου έλειπε ο χορός πολύ και δεν ήξερα πώς. Δούλεψα κάποια καλοκαίρια σε κάποια μαγαζιά, σαν αυτό που κάνω, το έκανα δηλαδή στο κρατήρι, στο σίσε κλπ. Τα οποία κοπήκανε και αυτά τώρα, και αυτά δεν πάνε πολύ καλά στις κρίσεις, οπότε λέω κάτι πρέπει να κάνω. Και είδα τη ζωή, την ερωτεύτηκα. Και με ερωτεύτηκε, είμαστε one thing και διδάσκω κάθε μέρα, 2 ώρες την ημέρα, πρωί βράδυ, σε 6 γυμναστήρια. Ακολουθεί ο κόσμος αυτό το ύφος? Πάρα πολύ, γιατί διασκεδάζεις και γυμνάζεσαι χωρίς να το καταλαβαίνεις και στάζεις την πλούσια σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. 60 λεπτά, αν πηδάς σε κατσίκι, ούτως ή άλλως. Ναι, σύμφωνοι. άλλα σχέδια τώρα προς το μέλλον έχεις, τι και να σχεδιάσεις? Δεν έχω μάθει να σχεδιά, εγώ. Στην Ελλάδα είμαι, so δεν κάνω σχέδια. Πολύ σωστό. Κάνω άλλα για μένα και άμα συμφωνώ, προχωράμε. Απλά πράγματα. Είναι και η κατάσταση δύσκολη τώρα. Κάθε δύο κομμάτια τώρα τα οποία έτυχε να είμαι με ένα πολύ καλό team. Mm. Και γράφουν έτσι πως θέλω εγώ, οπότε προχωράμε. Με ξένη εταιρεία, γιατί η Warner, κλείνει, ναι. Whatever. Και με την Inside Out που την έχει και Κυπριανός. Δηλαδή η Inside Out είναι στην Ελλάδα, κάνει το promotion. Ah. Και η ξένη εταιρεία, η αμερικάνικη εταιρεία, και μ' αρέσει αυτό γιατί θέλω να ακουστεί και στην Αμερική. Αφού βγάζω ξένο στίχο, ναι. Αυτά. Αυτή η κατάσταση τώρα που υπηρετεί στην Ελλάδα με όλα, με την κρίση και με αυτά, πώς τη βλέπεις εσύ, τρομάζεις καθόλου? Αυτό σου λέω ότι δεν κάνω σχέδια. Σταμάτησα να κάνω σχέδια για αυτό το λόγο. Τον κόσμο πώς το βλέπεις? Είναι λίγο ουτοπία να κάνει σχέδια πια.
πού έρχεται να σε δει, πώς τον βλέπεις, διασκεδάζει, πώς διασκέδαζε. Είναι λίγο κρατημένοι, δηλαδή τους βλέπεις ότι θα έρθουν και θα έρθουν και θα πάρουν ποτό, ας πούμε, είναι λίγο κρατημένοι. Εντάξει, το πρώτο πράγμα που χτυπήθηκε ήμασταν εμείς, ήταν τα μπουζούκια και οι ταξιτζίδες, εγώ πάντα το έλεγα. Ναι. Το έλεγα I feel you, γιατί είμαστε το ίδιο. Ναι. Κόψανε πρώτα διασκέδαση και το ταξί, ας πούμε. Μετά κόβουν το σουβλάκι. Το σουβλάκι δεν θα κοπεί ποτέ. Αλλά η διασκέδαση θα κοπεί. Σωστό. Και την είδα, ραγδαία εγώ την είδα τη διαφορά. Αμέσως. Αμέσως. Δηλαδή, πριν καλά-καλά κάποιοι καταλάβουν ότι υπάρχει κρίση, εμείς την καταλάβαμε πρώτη. Ωραία. Και είναι λογικό να κόψει πρώτα διασκέδαση, έτσι. Ναι, είναι λογικό, εντάξει. Μαζεύονται σε σπίτι, έχει και τα καλά του. Ήταν πιο κοντά οι άνθρωποι. Γίνανε πιο παρείστικα τα πράγματα, μαζεύεσαι σε σπίτι. Και αυτό καλό είναι. Μου αρέσει να βλέπω τα θετικά. Θεωρείς όμως ότι ήταν και λίγο τσιμπημένα τα πράγματα στη νύχτα. Από θέμα τιμής. Εννοείται ότι ήταν τσιμπημένα και να σου πω κάτι. Για μένα ακόμα είναι. Ναι. Ακόμα είναι. Ναι, αλλά δεν θεωρείς κιόλας ότι. Αυτό που πουλάει το μαγαζί πρέπει να το πληρώσει. Να πληρωθεί από τον κόσμο, αυτό είναι. Όχι, με αυτά τα υπάρχουν ποσά που. Όχι, όχι. Όχι. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Όπως κάνουμε κι εμείς. Εμείς, ας πούμε, στο Γιάλινο έχουμε 5 ευρώ είσοδο και 5 ευρώ το ποτό. Τίποτα, πολύ καλά. Και είναι 4 ώρες παράσταση, ας πούμε. Είναι και θεατρικά μέσα, είναι και μουσική, έχει απ' όλα. Ο Βασίλης το είδε και είδε ότι είναι κάτι διαφορετικό για κάτι. Γελάς, διασκεδάζεις και με 5 ευρώ και 5-10. That's it. Τίποτα, ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, αφού επίσης μπορέσαμε και το κάνουμε στο Γιάλινο. Ξέρεις, στο Γιάλινο είναι η Βρυδίκη, είναι η Λεμιδήμα αυτή τη στιγμή, έχει διάφορες αίθουσες. Όλοι έχουν πολύ κάτω τις τιμές τους. Λοιπόν, γιατί και να μην βάλει και για τη Βύση, για το Ρουβά πιο κάτω το μπουκάλι, δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι εγώ κάτι νυχτοκάμα 12.000 ευρώ την ίδια νύχτα. Τραγικά. Εντάξει, okay. Ακόμα ο Καράς έχει μεγάλο νυχτοκάμα, τόσο που παίρνει τραγικά λεφτά για μένα. Έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, να σε αφήσω λίγο να πάω στο Βασίλη. Yay. Λοιπόν, εσύ Βασίλη μου, μας είπες και στην αρχή, γράφεις μόνος τραγούδια. Ναι, πάντα. Και σιγά σιγά γνωρίζεις κόσμο, έχεις απήχηση. Ναι. Πες μας λίγο γι' αυτό. Αρκετά θα έλεγα αυτήν την περίοδο. Δεν ξέρω, ξέρεις, ήταν... Ήθελα πολύ να γράψω, ήθελα πάρα πολύ να ακούσει ο κόσμος αυτό που γράφω. Και πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο γιατί είναι προσωπικές μου ιστορίες. Δεν μπορεί να μην έχεις πέρασει ένα χωρισμό. Σύμφωνα. Δεν μπορεί να μην σου έχει στείλει ένα μήνυμα την ώρα που δεν το περίμενες. Δεν μπορεί να μην σου έχει κάνει μια έκπληξη. Γράφω για αυτά που μπορεί στην ουσία να είναι προσωπικές μου ιστορίες, αλλά έχουν συμβεί και σε άλλους ανθρώπους. Δεν τα υποστηρίζω μόνο εγώ. Λοιπόν. Μιλάω πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια. Οπότε ήθελα με αυτόν τον τρόπο να εκφραστώ. Είναι καλά τώρα. Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτό δηλαδή από αυτό που θέλω να κάνω. Και σιγά σιγά έχω δηλαδή ανοιχτή, δουλεύω και σε άλλα μαγαζιά, κάνω και άλλα πράγματα. Το κυνηγάω γενικά, δεν τα αφήνω, είναι το όνειρό μου και θα το πετύχω έτσι όπως ακριβώς το γουστάρω εγώ. Θεωρείς δηλαδή ότι ο κόσμος αγαπάει πιο πολύ και ανεβάζει τους καλλιτέχνες, τους γνήσιους, αυτούς που πηγάζουν μέσα τους το ταλέντο. Ναι, το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι θα ανεβείς άμα αξίζεις. Άμα δεν αξίζεις, δεν θα ανέβεις. Αλλά χρειάζεται και προσπάθεια. Δεν έρχεται μόνο το από το Θεό. Έρχεται καμιά φορά, είναι τύχη. Δηλαδή, έχουμε συναντήσει το φαινόμενο Παντελίδης τώρα στο YouTube, έτσι. Ναι. Είναι σαν. Ναι. Ναι, ας πούμε. Σαν τον Gangnam Style που έγινε 20 εκατομμύρια views. Είναι το ίδιο πράγμα. Ένα δις. Ναι. Και πώς. Δεν ξέρω, πάμε μπροστά, λες, σαν χώρα. Με αυτά τα πράγματα. Κοίτα, εγώ αντίθετα με την Νίνα θέλω να είμαι αισιόδοξος. Και να πιστεύω, ρε παιδί μου, να κάνω σχέδια, να κάνω όνειρα, να συνεχίσω. Όχι πως είναι να δεν κάνεις, αφήστε τα κάνει, αλλά είναι να είναι πιο κρατημένη. Εγώ θέλω να δώσω, θέλω να φαντάζομαι ότι κάνω πράγματα. Τώρα, εξαρτάται και από την προσπάθεια. Αν προσπαθήσεις, θα πάρεις. Αν δεν προσπαθήσεις, όχι, δεν θα πάρεις. Είσαι popstar, όπως έχουν αποκαλέσει. Πού το διάβασες αυτό? Σούπα, εγώ είμαι ενημερωμένος για όλα. Ναι, θα σου πω μια ιστορία, έχεις χρόνο να ακούσεις. Βέβαια. Ήμουνα λύκειο. Και ήμουν τραγουδιστής της του σχολείου, ας πούμε. Και ο θρησκευτικός μου πίστευε πάρα πολύ ότι κάποια μέρα θα κάνω καριέρα, ότι θα μπω σε ένα talent show κάτι. Ναι. Και με έλεγε pop star. Ναι, αυτό ήτανε. Με έλεγε, είσαι pop star εσύ, αγόρι μου. Σε εκφράζει δηλαδή αυτό? Ναι, με εκφράζει. Αλλά πλέον τώρα, άμα με δει ότι έκανα λαϊκό, πάει. Νομίζω ότι θα του πέσω τα μαλλιά. Στον δρόμο αυτό που έχει χαράξει μέχρι ώρα. Θα ακούσουμε βέβαια και το τραγούδι σε λίγο. Ναι. Αλλά να κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που σε βοήθησαν να ανέβεις που έχεις την ανάγκη να τους πεις ένα ευχαριστώ? Υπάρχουν άνθρωποι, ναι. Είναι ο άνθρωπος που
στο στούντιό του έκανα τα περισσότερα, όλα μου τα κομμάτια βασικά, και είδα και την εξέλιξή μου μέχρι τώρα. Είναι ο Άκης ο Μελής και τα έκανα με όλα αυτόν μαζί. Αυτός δηλαδή μου γνώρισε κόσμο, αυτός μου έδειξε πώς πρέπει να είναι τα κομμάτια μου, αυτός μου έδειξε τα λάθη μου. Αυτόν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και φυσικά και πολλούς άλλους ανθρώπους, με τον Πάνο Ντερζή που συνεργάζομαι αυτή τη στιγμή. Και στη συνέχεια ακόμα περισσότερο. Θα στα πω σε κάποια άλλη εκφομπή που θα τις έχω και τα ονόματά τους, γιατί ως γνωστόν ξεχνάω τα ονόματα. Εντάξει. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή που θες να συνεργαστείς ή που θα ήθελες στο μέλλον? Θα ήθελα να συνεργαστώ με ό,τι καλλιτέχνη υπάρχει. Ό,τι μπορώ να βοηθήσω και να κάνω και να κάνω support ή να είμαι στις πλάτες του, ναι, με οποιοδήποτε. Σε ό,τι είδος και να ανήκει. Σε ό,τι είδος και να ανήκει. Από το πιο rock μέχρι το πιο pop, έντεχνο και λαϊκό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θέλω να πάρω εμπειρίες από τους ανθρώπους. Αυτοί ξέρουν τη νύχτα που έχουν δουλέψει χρόνια. Εγώ είμαι ακόμα νέος. Επίσης, διάβασα κάπου αλλού ότι είσαι, λέει, ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Θέλω να μας πεις λίγο η μέρα σου πώς είναι, δημιουργείς, τι κάνεις. Η μέρα μου ξεκινάει με κουάκερ, μέλι και γάλα. Αν τα φάω αυτά, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Okay. Δεν είμαι λίγο. Και εγώ το ίδιο, καφέ τσιγάρο. Ακριβώς όμως. Μετά λοιπόν κάνω ένα τσιγαράκι και μαζί με το φραπέ μου, ας πούμε, και ξεκινάει η μέρα μου με ένα γυμναστήριο ίσως ή με μια. Καταρχάς, καθημερινά όταν είμαι Αθήνα έχω στούντιο. Έχω στούντιο πλέον και ή θα κάτσω λίγο σπίτι, θα παίξω κιθάρα, θα μου έρθουν κάποιες ιδέες. Μετά είναι γυμναστηριάκι. Αν προλαβαίνω και ένα δεύτερο γυμναστήριο τη μέρα, το κάνω κι αυτό. Και στούντιο, δουλειά εδώ πέρα, γιατί φεύγουμε για τα εξτρά μας. Δηλαδή, ο ελεύθερος χρόνος που έχω είναι περιορισμένος. Αυτό. Δεν έχω δηλαδή πλέον πολύ χρόνο να βλέπω τους φίλους μου έτσι όπως θα ήθελα να τους δω. Ωραία. Θέλω να πάμε να ακούσουμε το τατουάζ τώρα. Εγώ γουστάρω πολύ. Και να έρθουμε για να κλείσουμε. Τατουάζ με στο κορμί. Το όνομα σου το μικρό. Όλε περάσαν ευχή. Μα εγώ εσένα αγαπώ. Περιμένω ένα μήνυμα να στείλεις. Και το Θεό στα κρύπα παρακαλώ. Να μου δώσει μία δεύτερη ευκαιρία που χωριά μαραζώνουμε δυο. Ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο μου. Μήνυμα έχω από άγνωστο αριθμό. Σιγά διάγραψη από τις επαφές μου. Μη μου τη δώσει και σε πάρω πρώτα εγώ. Μα εγώ εσένα αγαπώ.
αγάπη δεν τελειώνει. Και την απόσταση νικά. Ό,τι χωρίζει το σκοτώνει. Όταν ενώνονται φιλιά. Όταν ενώνονται φιλιά. Τατουάζ λοιπόν, Βασίλη μου. Ναι, πολύ μεγάλο. Πολύ ωραίο το κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι. Και θα σου πω κάτι. Είναι το άτομο, κέρδισε, κέρδισε μια θέση σε μένα, γιατί εγώ, να ξέρεις, Κυριακές κάνω ελληνικές βραδιές εδώ σε ένα στορού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήταν μεγάλη μου. Άρα θα το περιλάβω μέσα και αυτό τώρα. Θέλω να δεις την δράση του κόσμου, γιατί εγώ το πήγα μόλις το έβγαλα από το στούντιο και πήγαμε σε ένα μεγάλο μαγαζί. Και λέω στον DJ, μπορείς να το παίξεις, λέω, σε παρακαλώ, θέλω να κοιτάξω κάτι. Του λέω, είμαι ανερχόμενος, θέλω να δω τον κόσμο, να δω τι κάνει. Ναι. Και συμπληροφορώ ότι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που σηκωθήκαν δύο κοπέλες, δεν είχαν σηκωθεί, ας πούμε, στον Παντελίδη που έπαιζε τόση ώρα βάραγε από πίσω, και σηκωθήκαν σε αυτό το τραγούδι. Μπράβο. Και έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα, εγώ λέω, τι έγινε. Έτσι, μπράβο. Για πες μας, τι άλλο τώρα μας ετοιμάζεις σε αυτόν τον καιρό. Ετοιμάζω και άλλα τραγουδάκια. Και ετοιμάζω να αρχίζω και να δίνω τραγούδια μου. Εφόσον έχω καμιά εκατοστή τραγούδια και κάθονται, μπράβο, θέλω να τα δώσω κιόλας. Γιατί κι άλλοι μπορούν να τα εκφράσουν, δεν είμαι μόνο εγώ που μπορούν να τα πει. Πού θα τα βρούμε, ναι, αυτά ο κόσμος, πού θα την κυκλοφορήσουν. Θα αρχίσουμε, θα σου πω το καλοκαίρι που ετοιμάζω τη δισκογραφία μου, θα είσαι ο πρώτος που θα έχει το CD. Ευχαριστώ. Οπότε ευχαριστώ. Θα ξέρεις. Τώρα, ό,τι άλλο, αν πατήσεις Βασίλης Λογοθέτης στο YouTube, θα σου κατεβάσει αρκετά κομμάτια και τα τρία βίντεο κλιπ που έχω κάνει. Αυτή η ερώτηση είναι για τους δυο σας. Ασχολείστε με Facebook, Twitter. Ναι, εγώ ναι. Πάρα πολύ. Εγώ ναι. Όσο πατάει η γάτα. Έχω άλλους. Α, αυτό. Θέλω να πω ότι ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει νέα σας από τα μέσα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ανεβάζω και τέτοια. Δεν είμαι όλη την ώρα στο αυτό. Έτσι. Θα ανεβάζω, ναι, βέβαια. Έτσι, να σας βρίσκει. Εγώ, άμα βρω free WiFi, είμαι μέσα. Α, απαντάς δηλαδή όμως. Ναι, εννοείται. Ποτέ δεν. Και ήταν και αυτό που μου άρεσε που αγάπησε ο κόσμος από μένα. Επειδή σου είπα, είμαι απλός. Τους απάνταγα σε όλους. Όταν βγήκα από το παιχνίδι, οι άλλοι δεν απαντούσαν. Εγώ πάντα. Ήταν 100 φαν, 200 απαντούσε σε όλους. Προσπαθεί να με ψήσει και εμένα, αλλά δεν πήγα. Όχι, θα την κάνω, πίστεψα με, θα την κάνω. Εσύ με όλα αυτά που μας είπες, δεν σου μένει και χρόνος. Εγώ στέλνω ένα ναι, όχι, σας αγαπώ, ευχαριστώ. Bye. Ωραία, λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σου κρατήσω άλλο. Είναι και η ώρα για να πάτε. Σου εύχομαι χρόνια πολλά να πας όπως τα φαντάζεσαι και να ονειρεύεσαι, όχι σε και εμένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είσαι άμεσος. Θέλουμε να σε ακούμε και στην Αθήνα όμως, μας έφυγες. Ναι, κάνε κάτι γι' αυτό. Υγεία σε όλο τον κόσμο, να το 13, να αυτό το 12 να φύγει. Έτσι. Και το 13 να λάμψει ξανά η Ελλάδα, γιατί η ψυχή του Έλληνα δεν πεθαίνει ποτέ, εγώ έτσι πιστεύω. Και αν έχουμε τραγουδάκια από το Λογοθέτη θα πάμε καλύτερα. Έτσι. Τη λατρεύω και δεν την ήξερα την Ίνα, τη γνώρισα εδώ πέρα και βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία και είναι άνθρωπος που πραγματικά θα κρατήσω στη ζωή μου. Γιατί είναι καλή φίλη. Πάνω απ' όλα είναι καλός άνθρωπος και έχουμε επικοινωνία. Και με βοηθάει. Ναι, τώρα θέλεις. Έτσι. Λοιπόν, καλές γιορτές και από μένα. Πολλές επιτυχίες και στους δυο σας και υγεία. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σοφή μας έδωσε το ωραίο το ταξίδι. Σοφή μας πόνεσε. Σοφή μας πρόδωσε. Σοφή μας έβαλε ξανά μες στο παιχνίδι. Οι παραδοσιακές γεύσεις έγιναν της μόδας. Ποιος τα κατάφερε? Το Trendy Grill. Τρία σημεία με άπεκτες πιτολιχουδιές. Αγνό, τραγανό και ροδοψημένο κοτόπουλο στη σχάρα και στη σούβλα. Ολόφρεσκα κρεατικά στα καρβούνα. Ζουμερός, λαχταριστός γύρος και σουβλάκια. Trendy Grill. Στον Άπλιο Ασκληπιού 57, έναντι πύλη στρατοπέδου. Delivery στο 2752-091-600. Μπουμπουλίνα 41. Λιμάνι Ναυπλίου. Delivery στο 2752-025-665. Στο Άργος, Κορίνθου 212. Delivery στο 2751-022-111. Γιορτές θα πει να βρίσκεσαι κοντά στους δικούς σου ανθρώπους και σε ό,τι αγαπάς. Εστιατόριο Κακαναράκης από το 1986. Με κλίμα γιορτινό, φιλικό και ζεστό. Με ανθρώπινη εξυπηρέτηση και γιορτινές γεύσεις, σας περιμένουμε όλους τις ημέρες της χαράς, της ευτυχίας, της ελπίδας. Εστιατόριο Κακαναράκης από το 1986. Βασιλίσσης Όλγας 18, Ναύπλιο. Κρατήσεις στο 2752-025-371. Τις εορτάσιμες μέρες με τις μαγικές νότες του πιάνου. Καλές γιορτές. Room. Cocktail Bar.
Room Cocktail Bar. Ακόμη ένας χειμώνας, μεσαγηνευτικά cocktails, special events, εκρηκτική ατμόσφαιρα. Room Cocktail Bar, Ναύπλιο. The place to be. Ένας ήλιος μες στα μάτια σου λάμπει και μια φλόγα μες στα χείλη σου ανάβει. Σ' αγκαλιάζω και νομίζω τα αστέρια αγγίζω και ονειρώζω. Ό,τι έψαχνα το βρήκα σε σένα. Μες στις φλέβες μας χυλάει δυο αίμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Έχουμε περάσει Νίκος Βέρτης και Έλα Τώρα. Ήταν Ελαζοπούλη με τον Βασίλη. Περάσαμε πολύ ωραία με τα παιδιά εδώ. Κανονικά συνεχίζουμε τώρα όμως. 929 και ρόδο κείμενό σας από στολή 54002 www.star929.gr. Μας ακούς και μας βλέπεις live παγκοσμίως και στέλνετε τα mail σας εκεί από τον player.